Μερικά νηπτικά κεφάλαια του Ευαγρίου. Πρώτον, ο μοναχός πρέπει να ζει πάντοτε σαν να πρόκειται αύριο να πεθάνει. Και πάλι να μεταγυρίζεται το σώμα σαν να έχει να ζήσει πολλά χρόνια. Γιατί το πρώτο απομακρύνει την ακιδεία και τον κάνει προθυμότερο. Ενώ το δεύτερο φυλάει σωστό και ακέραιο το σώμα και διατηρεί ισορροπημένη την εγκράτεια. 2. Εκείνος που πλησίασε και άρχισε τη θεία γνώση και απολαμβάνει την ειδονή που προέρχεται από αυτή, δεν θα πιστεί από το δαίμονα της καινοδοξίας και αν του προσφέρει όλες τις ειδονές του κόσμου. Γιατί τι μεγαλύτερο μπορεί να του υπεσχεθεί από την πνευματική θεωρία. Όσο όμως δεν έχουμε γευτεί την πνευματική γνώση, ας εργαζόμαστε πρόθυμα την πρακτική αρετή και με αυτό να δείχνουμε στο Θεό ότι όλα τα κάνουμε για να τον γνωρίσουμε. 3. Ανάγκη να εκθέσουμε και τους δρόμους που ακολούθησαν εκείνοι οι μοναχοί που πρόκοψαν και να τίνουμε σε αυτούς τους δρόμους, γιατί πολλά καλά έπραξαν και είπαν, μεταξύ των οποίων και τούτο που λέει κάποιος από αυτούς, ότι η σκληρότερη και ισορροπημένη δίαιτα που όταν ενωθεί με την αγάπη φέρνει γρήγορα το μοναχό στο λιμάνι της απάθειας. 4. Πήγα κάποτε στο καταμεσήμερο στον Άγιο Μακάριο και επειδή καταγόμουν από τη δίψα, ζήτησα νερό να πιω. Αυτός μου είπε, αρκέσου στη σκιά, γιατί πολλοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε οδηπορία ή πλέον στη θάλασσα και στερούνται και τη σκιά. Καθώς συζητούσαμε για την εγκράτεια μου, είπε, έχει θάρρος παιδί μου, γιατί εγώ 20 χρόνια τώρα ούτε ψωμί, ούτε νερό, ούτε τον ύπνο χόρτασα, ούτε το ψωμί μου το έτρωγα με το ζύγι, το νερό το έπινα με το μέτρο και όσο για τον ύπνο ακουμπούσα λίγο στον τοίχο και κοιμόμουν λίγο στα κλεφτά. 5. Με το νου που περιπλανάται τον σταματάει η ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή. Την επιθυμία όταν ανάβει τη μαραίνει πείνα και κόπος και αποτράβηγμα τους ανθρώπους. Το φρενιασμένο θυμό τον καταπάβει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και το έλεος. Τα υπερβολικά και παράκαιρα είναι λιγόκερα. Βλάπτουν μάλλον και δεν ωφελούν.